πέρα από το συνολικό αντιδραστικό πλαίσιο του περιβόητου αναπτυξιακού νομοσχεδίου της κυβέρνησης, το οποίο αναλύθηκε από την εισήγηση. Η κυβέρνηση την προηγούμενη Πέμπτη αργά το βράδυ πρόσθεσε σε αυτό και διάταξη νόμου, η οποία αξιοποιώντας ένα πλαίσιο το οποίο είχε διατηρήσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ατόφιο την προηγούμενη περίοδο, το πάει και ένα βήμα παρακάτω και δίνει τη δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια, χωρίς καμία αιτιολόγηση, με πολιτική επιλογή και μόνο, να εκχωρήσουν σε ιδιώτες τομείς όπως το πράσινο, ο ηλεκτροφωτισμός και η αποκομιδή των απορριμμάτων. Η περιβόητη ανάπτυξη της κυβέρνησης περνάει μέσα από την εκχώρηση δημόσιων υπηρεσιών σε ιδιώτες, εκεί δηλαδή που το κέρδος είναι εξασφαλισμένο και τα λεφτά σίγουρα. Το ίδιο γίνεται συνολικά στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων μέσα από την περιβόητη λογική σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με το κράτος να βάζει τα λεφτά και οι ιδιώτες ουσιαστικά να έχουν την μακροχρόνια εκμετάλλευση και τα κέρδη. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, απέναντι στο αντιδραστικό αυτό νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ έχουν ήδη αποφασίσει δυναμικές κινητοποιήσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ξεκινώντας από την Πέμπτη με στάση εργασίας, με σωματεία των ΟΤΑ να έχουν πάρει ήδη απόφαση να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ το απόγευμα, με πανελλαδικό συλλαλητήριο το Σάββατο στην Αθήνα και με την προοπτική της κλιμάκωσης και του συντονισμού ανοιχτή μέχρι την ψήφιση του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου. Συντονίζουμε το βηματισμό μας με τις ομοσπονδίες, τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους που έχουν βγει ήδη στο δρόμο αντιπαλεύοντας αυτό το νομοσχέδιο. Λέμε κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα και τις συλλογικές συμβάσεις. Λέμε όχι στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Λέμε ναι στη μόνιμη και σταθερή δουλειά και στη μετατροπή όλων των συμβάσεων των συναδέλφων που δουλεύουν ως συμβασιούχοι σε αορίστου χρόνου. Θα είμαστε μαζί στη γραμμή του αγώνα προκειμένου να μην περάσουν οι σχεδιασμοί κυβέρνησης και κεφαλαίου.